κολλημένος στην τηλεόραση. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε η οικογένεια Χαριτάκη. Ο μπαμπάς Ραφαήλ δούλευε σκληρά σε μάρμαρα. Ήταν ένας καλός και ήσυχος άνθρωπος. Η μαμά Άννα ήταν δασκάλα, μία εξαιρετική μαμά, εξαιρετική δασκάλα, ήρεμη και ήσυχη γυναίκα. Είχαν έναν γιο και μία μικρή κορούλα. Ο γιος πήγαινε στην τρίτη δημοτικού και τον έλεγαν Μάκη. Ο Μάκης ήταν ένα πολύ κακομαθημένο παιδί. Δεν άκουγε κανέναν και δεν σεβόταν κανέναν. Το μόνο πράγμα που ήθελε να κάνει ήταν να βλέπει τηλεόραση. Δεν ήθελε να κάνει ούτε τα μαθήματά του, μα ούτε ήθελε να παίζει με τους φίλους του. Δεν έβγαινε καν έξω από το σπίτι. Όλη μέρα καθόταν λοιπόν στον καναπέ και έβλεπε τηλεόραση. Μάκη, αγόρι μου, σε παρακαλώ, κλείσε την τηλεόραση. Έχουν κοκκινήσει τα μάτια σου. Πήγαινε να κάνεις τα μαθήματά σου, σε παρακαλώ αγάπη μου. Πήγαινε. Φύγε, μπαμπά. Παιδί μου, μη μιλάς έτσι στον πατέρα σου. Να είσαι πιο ευγενικός. Δεν νομίζω ότι είδες πολλές ώρες τηλεόραση. Πήγαινε, πήγαινε να κάνεις τα μαθήματά σου. Αφήστε με ήσυχο. Και εσύ και ο μπαμπάς. Δεν σας θέλω άλλο. Δεν σας θέλω για γονείς. Δεν θέλω να μου λέτε τι θα κάνω. Μακάρι να μην υπήρχατε. Να ήμουν μόνος μου. Εκείνη τη στιγμή, πάνω από το σπίτι τους, πετούσε η νεράιδα το χιονιό. Άκουσε την ευχή του παιδιού, του μικρού Μάκη, και σκέφτηκε για ένα λεπτό. Αφού λοιπόν, μικρό μου παιδί, δεν θέλεις να έχεις γονείς και να είσαι μόνος σου, ας γίνει αυτό. Ξαφνικά, εξαφανίστηκε η μαμά, εξαφανίστηκε και ο μπαμπάς και η μικρή Άννα. Ακόμα και το γατάκι εξαφανίστηκε. Ο Μάκης έμεινε μόνος του, ολομόναχος στο σπίτι τους. Ο Μάκης όλη την υπόλοιπη ημέρα έβλεπε τηλεόραση, ώσπου αποκοιμήθηκε. Όμως ξαφνικά, μέσα στη νύχτα, ακούστηκε γαύγισμα σκύλο. Ο Μάκης πετάχτηκε τρομαγμένος και φώναξε. «Μαμά! Μαμά! Μπαμπά! Είναι κανείς εδώ! Έλατε να με βοηθήσετε! Φοβάμαι! Κάποιος σκύλος να βγει απ' έξω! Φοβάμαι!» Δεν υπήρχε όμως κανείς στο σπίτι. Ήταν ολομόναχος ο Μάκης. Αφού όλοι εξαφανίστηκαν και είχε μείνει μόνος του. Και όταν το αντιλήφθηκε ο Μάκης, κατάλαβε ότι δεν είναι εκεί η μαμά του και ο μπαμπάς του για να τον προστατεύσουνε.
και αναρωτήθηκε. Άραγε, είναι ωραία που είναι μόνος του. Κι έτσι, σκέφτηκε ότι δεν πειράζει που είναι μόνος του. Ένα σκύλος είναι και θα φύγει. Ξάπλωσε και συνέχισε τον ύπνο του. Το πρωί το ξύπνησε ο κόκορας. Έτσι ο Μάκης, αφού δεν βρήκε να φάει, ήπιε λίγο νεράκι, έκατσε στον καναπέ και συνέχισε να βλέπει τηλεόραση, αυτό που ήξερε να κάνει πολύ καλά. Στην φρουτιέρα βρήκε μερικά μήλα και τα έφαγε. Όμως τελείωσαν και τα φρούτα και δεν υπήρχε τίποτε άλλο στο σπίτι. Γιατί πάντοτε οι γονείς πήγαιναν και ψώνιζαν απ' έξω. Εκείνος δεν πήγαινε ποτέ πουθενά. Και σκέφτηκε, να πάω έξω να ψωνίσω λοιπόν. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα αγοράσω ό,τι χρειάζομαι. Τώρα θα πάω εγώ έξω και θα ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Έτσι λοιπόν επέστρεψε στον καναπέ και συνέχισε να βλέπει τηλεόραση. Ήρθε πάλι το βράδυ και ήταν ολομόναχος, πεινασμένος και δεν διασκέδαζε άλλο. Δεν ήθελε πια να δει τηλεόραση. Και να μην έχω και λεφτά. Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου, να μου ετοίμαζε κάτι να φάω. Και να με πήγαινε για ύπνο, με ένα γλυκό φυλάκι. Μακάρι να ήταν εδώ ο μπαμπάς να μου διάβαζε ένα παραμύθι. Ακόμα και η μικρούλα, η αδελφή μου, που με έχει τεντώσει τα νεύρα μου. Και εκείνη ας ήταν εδώ και θα παίζαμε μαζί. Έτσι λοιπόν έκλαιγε όλο το βράδυ ο Μάκης, γιατί κατάλαβε την αξία της μαμάς, του μπαμπά, ακόμα και της μικρής αδελφούλας του. Δεν ήθελε πια να είναι μόνος του. Ξαφνικά ακούστηκε το κουδούνι της πόρτας. Στην πόρτα στεκόταν μια πανέμορφη νεράιδα, ντυμένη στα λευκά. Έμεινε άφωνος ο μικρός Μάκης. Κι έτσι η νεράιδα του εξήγησε για ποιο λόγο εξαφάνισε τους γονείς του και τον ρώτησε
εάν θέλει να μείνει μόνος του ή εάν θέλει οι γονείς του να γυρίσουνε. Τον χάιδεψε στο κεφάλι και του ζήτησε να της υποσχεθεί ότι από εδώ και στο εξής θα είναι το καλύτερο παιδί. Δεν θα ξαναστεναχωρήσει κανέναν, ούτε τους γονείς του, ούτε τους δασκάλους του, ούτε την μικρούλα Άννα. Ο Μάκης της το υποσχέθηκε. Μόλις έδωσε την υπόσχεση ο μικρός Μάκης, ξαφνικά εμφανίστηκε η οικογένειά του. Έτρεξε αμέσως στη μανούλα του. Έγινε το καλύτερο παιδί. Έπαιζε με τους φίλους του, διασκέδαζε, γελούσανε, παίζανε. Δεν έβλεπε πια τηλεόραση. Πήγαινε βόλτα έξω με τους φίλους του, με τους γονείς του. Δεν κλεινόταν πια στο σπίτι να βλέπει όλη μέρα τηλεόραση. Ήταν πολύ χαρούμενος πια. Και αυτός και η οικογένειά του. Εδώ τελειώνει η ιστορία του Μάκη και της οικογένειάς του. Αν σας άρεσε αυτή η ιστορία, πατήστε like και γραφτείτε δωρεάν στο κανάλι μας για να μην χάσετε την επόμενη μας ιστορία. Γεια σας, μικροί και μεγάλοι, να είστε όλοι καλά!